Καλημέρα, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση στο θεματικό συνέδριο τη ΕΝΠΕ. Για το οποίο θεωρούμε για το πρώτο ιδιαίτερο θέμα, ιδιαίτερα θέμα τη θεσμική θωράκιση των περιφερειών, ότι αποτελεί πρόκληση για τη σκέψη και για την προσέγγιση των εργαζομένων, για τη λειτουργία των υπηρεσιών και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, για το ποιον εν τέλει αυτέ υπηρετούν. Παρότι είναι δεδομένο ότι όλε αυτέ τι πλευρέ τι βλέπουμε από διαφορετική πλευρά, παρότι αντιμετωπίζουμε με διαφορετική οπτική σταθερές και αξίες, νόμους και κανόνες, παρότι καμιά θεσμική διαδικασία δεν είναι ουδέτερη, θεωρούμε ότι οι προτάσεις μας, αυτές που πολύ συνοπτικά κάποιες θα αναφέρουμε σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο όλες αυτές που σας έχουμε καταθέσει όλα τα τελευταία χρόνια, μπορούν να συμβάλλουν στο να λειτουργούν οι υπηρεσίε μας με το βλέμμα στον άνθρωπο, τον άνθρωπο του λαού. Όποια οπτική όμως και να έχει κάποιος, Πρέπει να δεχτούμε ότι καμιά θεσμικά θωρακισμένα, θωρακισμένη λειτουργία δεν μπορεί να υπάρχει, δεν μπορεί να εκδίδεται χωρί τον ανθρώπινο παράγοντα, χωρί τον εργαζόμενο, μαζί με τα όποια εργαλεία αυτό χρειάζεται. Οποιαδήποτε άλλη εκδοχή ή παραδοχή προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια να υπηρετήσει σκοπιμότητε. Τέτοια εκδοχή, παραδείγματο χάρη, είναι οι υπηρεσίε τη πολιτική προστασία που ενώ όλοι ομνίουν στην αναγκαιότητά του, στην πράξη είναι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί με μετρημένου στα δάχτυλα υπαλλήλου, χωρί μέσα και εξοπλισμό, αλλά έχοντα αγκαζέ του εργολάβου και τα ιδιωτικά μηχανήματά του, που τα χρυσοπληρώνουμε, μια και η πολιτική προστασία μα βρίσκει πάντα στην ανάγκη και έτσι εκτό των άλλων αγιάζονται και οι απευθεία αναθέσει. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει θεσμική θωράκιση υπηρεσίε πολιτική προστασία αν συνεχίσουν στην ίδια περπατησιά. Εμείς λέμε όχι. Εσείς λέτε ναι. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι έχουν φτάσει οι περιφέρειες να μην έχουν βασικά μηχανήματα έργου, μαζί και αφορά και τις τεχνικές υπηρεσίες, και ας διαχειρίζονται εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, να μην μπορούν να εκτελέσουν στοιχειώδη έργα χωρίς εργολάβους και να έχουν μόνο μερικές δεκάδες χειριστές σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την απογραφή του Υπουργείου Ισοτερικών, με έναν, να αναφέρουμε χαρακτηριστικά, έναν χειριστή στα Ιόνια και κανένα στον Νότιο Αιγαίο. Αυτή η επιλογή έχει υπηρετηθεί πιστά, με συνέχεια. Εξάλλου, το κράτο έχει συνέχεια. Από όλε τι κυβερνήσει και με τι επανειλημμένε καταργήσει των οργανικών θέσεων, το 424, του 11, των καλλικράτη συνέχεια. Και με την ουσιαστική κατάργηση των προσλήψεων, ιδιαίτερα για τι ΙΕ και ΔΕΕ κατηγορίε υπαλλήλων. Βέβαια, αντίστοιχη είναι και η εικόνα για τι υπόλοιπε κατηγορίε υπαλλήλων τη ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Και με την εφαρμογή συνέχεια υπηρετήθηκε του 10 προ 1, αποχωρήσει προσλήψη, με το 5 προς 1 στη συνέχεια, αλλά και με το 1 προς 1 της μεταμνημονιακής εποχής. Έτσι, έχουμε φτάσει στο 50% της κάλυψης των οργανικών θέσεων, με κραυγαλές ελλείψεις σε αρκετές υπηρεσίες και περισσότερες Μια υποστελέχωση που είναι συνεχής και που μόνο αν αναφέρουμε σε σύγκριση με το 2020, ο αριθμός των εργαζομένων έχει μειωθεί κατά 24% που η Αττική με το μισό σχεδόν πληθυσμό της χώρας έχει μόλις 80 εργαζόμενους περισσότερους από την Κεντρική Μακεδονία, που είναι δεκάδες τα τμήματα και γενικά υπηρεσίες που έχουν έναν ή κανέναν υπάλληλο. Και όταν έχει ένα ή κανένα, σημαίνει ότι τα λεγόμενα παράλληλα καθήκοντα πάνε σύννεφο. Και είναι πραγματικά πορεία άξιο για να μην προκλητικό, να έρχεται το Υπουργείο εσωτερικών και να μιλάει με αυτά τα δεδομένα για σχέδια ανάπτυξης στο πλαίσιο διενέργεια τη αξιολόγηση του, του προσωπικού, για coaching και για mentoring, δηλαδή για καθοδήγηση και ε, όλα τα υπόλοιπε πλευρές στο πλαίσιο της, ε, των ατομικών, όπως είπα, σχεδίων ανάπτυξης, της συμβουλευτικής κτλ. Ποιο μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να υπάρξει θεσμικά θωρακισμένη λειτουργία στι κοινωνικέ υπηρεσίε, στην υλοποίηση ιδιαίτερα απαιτητικών και εξειδικευμένων αρμοδιοτήτων, όταν υπάρχουν υπηρεσίε με έναν ή κανέναν κοινωνικό λειτουργό, όπω είναι στη Λευκάδα και την Κεφαλονία, αντίστοιχα. Πρόσφατα, πρόσφατο ήταν το περιστατικό με την κακοποίηση των παιδιών από τη Θετή Μάνα. Αναρωτηθήκατε πόσε επισκέψει, εκθέσει μπόρεσε να κάνει η μία και μοναδική κοινωνική λειτουργό τη Ακίνθου που υπήρχε τότε και ήταν ταυτόχρονα και διευθύντρια τη υπηρεσία και ταυτόχρονα κάλυπτε και τι ανάγκε σε κοινωνικό λειτουργό στην Κεφαλονιά. Που εδώ και 8 χρόνια δεν υπάρχει κοινωνική λειτουργό. Μία έκθεση έκανε. Μία, μόνο μία. Και πώ άλλωστε θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο με αυτέ τι συνθήκε. Ξέρετε πόσα έγγραφα έχουμε στείλει σε Υπουργείο Εσωτερικών και Περιφερειακέ Αρχέ για τι ελλείψει αυτέ. Πάμπολα. Πάμπολα. Και ξέρετε τι ενέργειε έγιναν. Η Περιφερειακή Αρχή του κ. Γαλιατσάτου, του ΣΥΡΙΖΑ, τότε που ήταν κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, πέρασαν νομοθετική ρύθμιση να μπορεί ένα υπάλληλο μια νησιωτική υπηρεσία να καλύπτει τι ανάγκε και άλλη νησιωτική περιοχή. Του ήταν αδιάφορο, φαίνεται, ότι ακόμα και το γεγονό ότι δεν υπήρχε ούτε ακτοπλοϊκή επικοινωνία ανάμεσα σε αυτά τα νησιά. Η Περιφερειακή Αρχή, στη συνέχεια τη κυρία Ρόδη Κράτσα, τη Νέα Δημοκρατία, συνέχισε στα ίδια βήματα και τέσσερα χρόνια επαναλάμβανε ότι δεν έχει καινή οργανική θέση για να ζητήσει διορισμό. Λε και τέσσερα χρόνια δεν μπορούσε να αυξήσει οργανικέ θέσει. Αυτά και ανάλογα ζητήματα θέσαμε και στην τωρινή Περιφερειακή Αρχή Ονίων Ίσων, αλλά και στι συναντήσει μα με άλλου Περιφερειάρχε και στο Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΝΠΕ, διεκδικώντα την ανατροπή αυτή τη κατάσταση. Ποια θεσμική θωράκιση μπορεί να υπάρχει στι υγειονομικέ υπηρεσίε όταν στου πέντε νομού τη Ελλάδας Ελλάδα υπηρετούν συνολικά οκτώ επόπτε δημόσια υγεία, εκ των οποίων η μία συνάδελφο εκτελεί και καθήκοντα και προϊσταμένη διεύθυνση και προϊσταμένη αναπληρώτρια προϊσταμένη γενική διεύθυνση και ταυτόχρονα πηγαίνει και καλύπτει τα κενά στην Ευρυτανία και στη Φωκίδα γιατί δεν υπάρχει εκεί επόπτη. Μπορεί παράδειγμα χάρη τα ευρήματα του σταφυλόκου στα σχολικά γεύματα στη Λαμία να οφείλονται από ό,τι φαίνεται σε ανθρωπογενή, από ανθρωπογενή παράγοντα κατά τις συνθήκες παρασκευή, Παρασκευής συγκεκριμένη η μονάδα που η λειτουργία της μπορεί να ήταν κάτω από το βλέμμα των λιγοστών αυτών συναδέλφων χρειάζεται όμως να σταθούμε στο γεγονός που υφίσταται σε όλες τις υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου, σε όλα τα τμήματα εμπορίου της διευθύνσης ανάπτυξης των περιφερειών και που αυτό είναι η αφετηρία που, υπάρχει, που έχει την απελευθέρωση στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Αυτή έχει βάλει τη σφραγίδα τη στι κουτσουρεμένε αρμοδιότητε των υπηρεσιών μα, στο απελευθερωμένο πλαίσιο λάστιχο των αδειοδοτήσεων και επιβολή ε, μέτρων προστήμων κλπ. Λοιπόν, στι ελλείψει εξειδικευμένα και επιστοποιημένα εργαστήρια, στην ανεπαρκή στελέχωση και στη λυψή κάλυψη των κινήσεών μα, που όλα αυτά μαζί οδηγούν στην ουσιαστική και οδήγησαν στην ουσιαστική ανυπαρξία προληπτικών δειγματοληψιών και αναλύσεων των τροφίμων. Είναι φανερό λοιπόν ότι η δική μας θέση δεν είναι γενικά φέρτε αρμοδιότητες, αλλά ότι θέλουμε αρμοδιότητες απελευθερωμένες από το κέρδος, αρμοδιότητες που το πλαίσιο τους και τη λειτουργία των υπηρεσιών μας δεν θα τα καθορίζουν, το κέρδος, το ελεύθερο κυνήγι του και η ελεύθερη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα οφείλουμε να σημειώσουμε ότι προκαλεί ερωτηματικά το γεγονός ότι την ίδια ώρα που ζητάτε και νέες αρμοδιότητες, αφήνετε άλλε να φεύγουν. Σαν να έχετε αναλάβει για λογαριασμό του κράτου και των κυβερνήσεων το ρόλο τη διακοπή αρμοδιοτήτων και τη ενσωμάτωση, θα λέγαμε, λαϊκών αντιδράσεων. Έτσι, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μίλαγε και μιλάει για νοικοκύρημα του κράτου, που οι καταργήσει και συγχωνεύσει φορέ, φορέων έχουν και τη δική τη υπογραφή μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα των προηγούμενων κυβερνήσεων που ψήφισαν τα μνημόνια και του εφαρμοστικού νόμου, φτιάχνει νέου φορεί, νομικά πρόσωπα, ανώνυμε εταιρείε, προκειμένου να λειτουργούν ευέλικτα και να παίζουν το ρόλο τη στήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων πιο ολοκληρωμένα. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε πρόσφατα το φτιάξιμο των φορέων των λαϊκών αγορών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων στη Θεσσαλία, το παράδειγμα του οποίου έχει ήδη ζητήσει ο Περιφερειάς Πελοποννήσου να εφαρμοστεί και στην Πελοπόννησο. Δεν είπατε κουβέντα, κύριε Περιφερειάρχη, τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ, για τι αρμοδιότητε που σα παίρνουν. Αυτέ, παράδειγμα, που ανέφερα. Για τι υπηρεσίε που σα διαλύουν. Για του υπαλλήλου που σα παίρνουν από τι ήδη τραγικά υποστελεχωμένε υπηρεσίε σας, Υπηρεσίε μα. Δεν υιοθετήσατε τα αιτήματά μα, ούτε ακούσατε τι φωνέ των εργαζομένων, που σα έλεγαν ότι οι φορεί των λαϊκών αγορών ως φορείς είχαν δοκιμαστεί και στο παρελθόν και είχαν αποτύχει φορτώνοντας το λαό χρέη. Δεν ακούσατε τα αιτήματα των εργαζομένων, των αγροτών, τις απαιτήσει του λαού για νερό πραγματικά δημοσιαγαθό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Όπως δεν άκουσε κανείς μέχρι τώρα, ούτε η Υπουργείο, ούτε οι Περιφερειάρχες, ότι τα, αιτήματά μας για τους ΣΤΟΕΒ και τους ΓΟΕΒ, τους φορείς των εγγύων βελτιώσεων, αλλά ούτε ακόμα δεν ακούστηκαν ούτε τα προσωποποιημένα αιτήματα συναδέλφων, δημοσίων υπαλλήλων γεωπόνων, που κάποιοι του έβαλαν παρά τη θέλησή του στι διοικήσει των φορέων αυτών, σε θέσει προέδρων, φορτώνοντά του, φορτώνοντα δημοσίου υπαλλήλου με τεράστια προβλήματα, με χρέη, με αγωγέ τρίτων και με ζητήματα που συνδέονται με χρηματοδοτήσει και πολιτικέ αποφάσει, τι οποίε δεν μπορεί να τι πάρει ούτε ε, αφορούν έναν δημόσιο υπάλληλο. Ζητάμε λοιπόν να απαλλάξετε του συναδέλφου μα από τι θέσει που του έχετε επιβάλει χωρί τη θέλησή του και να αποδεχτείτε τι παρετήσει που έχουν υποβάλει από τι διοικήσει των ΓΟΕΒ. Μια τέτοια περίπτωση αφορού, αφορά τον Περιφερειάρχη Πελοπονίσου για τον ΓΟΕΒ Αρχών Ναυπλία. Δεν νομίζω ότι θέλει κανεί από εδώ να ακούσει τι γράφουν οι συνάδελφοι στι παρετήσει που έχουν καταθέσει και στον κυκαιώνα που έχουν μπήκαν αυτοί οι συνάδελφοι από τον προηγούμενο Περιφερειάρχη τον κύριο Νίκα. Αποδεχτείτε τις παρετήσει του, είναι το ελάχιστο θεωρούμε που μπορείτε να κάνετε και επιστρέψτε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τις ευθύνες που έχει για όλο αυτό το πλαίσιο λειτουργίας των ΓΟΕΒ και για τον ορισμό της διοίκησης με δικούς του υπαλλήλου και όλα τα υπόλοιπα. Ανάλογα, ζητάμε να γυρίσουν πίσω όλοι οι συνάδελφοι μα που αποσπάστηκαν χωρί τη θέλησή του, χωρί τη αίτησή του στου φορεί των λαϊκών αγορών και στον Οργανισμό Διαχείριση Ιδάτων. Είναι ξεκάθαρο ότι η αντίληψη για την οικονομία καθορίζει τις προτάσεις καθενό. Για μας, παραδείγματος χάρη, τα προβλήματα με τη μεταφορά μαθητών και τα άγωνα δρομολόγια, που ακόμα και τώρα, με το τελείωμα της σχολικής χρονιάς, παραμένουν εκατοντάδες, δεν θα λυθούν μόνιμα και ολοκληρωμένα, με τις όποιες, καλοπροαίρετες θα λέγα αλλαγές στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με τους αναδόχους, γιατί οι πιέσει για την αποκόμιση μεγαλύτερων κερδών από τους ιδιοκτήτες των μέσων μεταφοράς, Λεφορείων, ταξί κλπ. θα συνεχίσουν να υφίστανται. Η, απο... η, απο... η προτίμηση στα τουριστικά πακέτα επίση θα συνεχίσει να υφίσταται, όπω και η διαλογή δρομολογίων, αφήνοντα άγωνα τα δρομολόγια σε δυσπρόσιτε περιοχέ, όπω και πάμπολα δρομολόγια ειδικών σχολείων. Ούτε είναι η λύση να δίνονται χρόνια τώρα εκατομμύρια ευρώ στους μεταφορείς, ενώ με πολύ λιγότερα χρήματα θα μπορούσε να έχει αποκτηθεί ένας βασικός στόλος που να καλύπτει τόσο τις ανάγκες της μεταφοράς των μαθητών, που εντάσσονται σε αυτό το σύστημα, όσο και οι υπόλοιπες σχολικές ανάγκες, εκδρομές, επισκέψεις σε χώρους ε, πολιτισμού και άλλα. Αναφέρουμε δεικτικά κάποια ποσά για να καταλάβουμε όλοι γιατί ποσά μιλάμε. Για την Αττική, του χάρη, 140 εκατομμύρια για τα, για τα τρία χρόνια. Για τα Ιόνια νησιά, 7 εκατομμύρια το χρόνο. Για το νησάκι της Σάμου Ικαρία, Σάμου, 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Πόσα οχήματα θα μπορούσαν να έχουν αγοραστεί, Νομίζω όλοι μπορούμε να δώσουμε την απάντηση. Να σημειώσουμε πως σε αυτά τα ποσά, επίσης, δεν συμπεριλαμβάνεται το δώρο των 30 εκατομμυρίων ευρώ που έκανε πρόσφατα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον Απρίλιο στους ιδιοκτήτες των ΚΤΕΛ, πριν ένα μήνα περίπου δηλαδή, αφού αποφάσισε να χρεώσει τι συμβάσεις για κάθε μαθητή ολόκληρο εισιτήριο και όχι μισό. Και μάλιστα την ίδια ώρα που έχει αφήσει εδώ και χρόνια το λεγόμενο γονικό επίδομα στα ίδια επίπεδα των 35 λεπτών το χιλιόμετρο. Στις 17 Απρίλη πριν, ένα μήνα, στείλαμε στα αρμόδια Υπουργεία και σε όλους τους περιφερειάρχες ένα πλαίσιο προτάσεων για να σταματήσουν οι διάτριτες διαδικασίες που υφίστανται σε αρκετές αρμοδιότητες των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειών. Χρόνια και χρόνια ζητάμε να προχωρήσουν όλοι οι αρμόδιοι, κυβέρνηση, υπουργεία, περιφερειακέ αρχέ, σε νομοθετικέ ρυθμίσει, αποφάσει και μέτρα που να θωρακίζουν όλε τι διαδικασίε και να κλείνουν τη δυνατότητα οποιασδήποτε παράκαμψη. Όμω, αντί αυτών, η απαράδεκτη κατάσταση διονύζεται. Και τα όποια, τα ελάχιστα μέτρα που παίρνονται είναι ελάχιστα, για όσου γνωρίζουν. Οι συνάδελφοί μα συλλήβδην στοχοποιούνται και καίγονται τα χλωρά, θα λέγαμε, μαζί με τα ξερά. Την εποχή τη πολυδιαφημιζόμενη ψηφιακή μετάβαση, κυβέρνηση, Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Υπουργεία Ψηφιακή Διακυβέρνηση δεν ασχολούνται με την αναγκαιότατο εξυγχρονισμό των διαδικασιών αυτών. Είναι χαρακτηριστική η παντελή απουσία αναφορά στο ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητική πολιτική 2024, στα βασικά έργα και ορόσημα του 2024, στον, στον προγραμματισμό έργου τη τετραετία 24-27. Τα φιλόδοξα σχέδια δράση για το 2024 που αφορούν την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών τη χώρα, την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών, τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των μητρών και των συστημάτων τη δημόσια διοίκηση, την ψηφιοποίηση εγγράφων και αρχείων, δεν αγγίζουν καθόλου τι τεράστιε ανάγκε υπηρεσιών και υπαλλήλων σε αυτό το κομμάτι. Στείλαμε αναλυτικέ προτάσει γιατί η υπομονή μα έχει εξαντληθεί. Τελειώνουμε, ολοκληρώνουμε, γιατί βαρεθήκαμε να βλέπουμε Κάποιοι να κάνουν ότι δεν ξέρουν τι πρέπει να γίνει και να σταματήσει να υφίσταται το διάτριτο πλαίσιο. Και το λέμε καθαρά, αν δεν γίνει τίποτα θα δικαιούμαστε να μιλάμε για σκοπιμότητε. Πριν λίγες μέρε, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ομοσπονδία μα με το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΝΠΕ. Σα δώσαμε το διεκδικητικό μα πλαίσιο και σα παρουσιάσαμε τα βασικά μα ζητήματα. Δεν μα αρκεί να μα λέτε ότι έχουμε δίκιο, ότι μα στηρίζετε, ότι θα πιέσετε για να δοθούν λύσει. Είναι ανάγκη να γίνουν τα λόγια πράξη και, όπω είπαμε και στη συνάντηση, να προχωρήσουμε σε αίτημα προ Εσωτερικών και Οικονομικών για υπογραφή συλλογική έμβαση εργασία, επιλύοντα βασικά αιτήματα που θα εξομοιώνουν του υπαλλήλου των περιφερειών με των Υπουργείων, που θα βελτιώσουν τη δυνατότητα τη κίνησή μα για την εκτέλεση τη υπηρεσία. Για να γίνουν πιο ελκτικέ οι περιφέρειε σε υπαλλήλου ω φορεί υποδοχή, για να βελτιωθούν οι συνθήκε δουλειά μα, για να μπορούμε να εκτελούμε με καλύτερου όρου τι αρμοδιότητέ μα. Γιατί δεν πάει άλλο να βλέπουμε εκατομμύρια γύρω μα, αλλά για του εργαζόμενου να ακούμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Το ανθρώπινο δυναμικό των περιφερειών θέλει και μπορεί να προσφέρει στο λαό και έτσι θα συνεχίσει, θέλει να δουλεύει, να δουλεύει με ψηλά το κεφάλι και έτσι θα συνεχίσει, θέλει να ζει με αξιοπρέπεια και γι' αυτό θα συνεχίσει να διεκδικεί. Σας ευχαριστούμε και πάλι πολύ για το χρόνο που μας δώσατε.